Φίλες και φίλοι, λάτρεις του detailing, καλωσορίσατε ακόμα μια φορά στον Detailing Samurai. Σε αυτόν το επεισόδιο θα παρουσιάσουμε έναν πανέμορφο προϊόν από τη Soft 9, το λεγόμενο Tire Black Wax. Μείνετε συντονισμένοι για να μάθουμε τι κάνει αυτόν το φυσικό κερί για τα λάστιχα, πώς χρησιμοποιείται και ποια είναι τα μυστικά πλεονεκτήματα του για την Κύπρο μας. Πάμε! Λοιπόν, το Soft 99 Tire Black Wax είναι ένα φυσικό κερί παραγμένο στην Ιαπωνία, το οποίο έχει μία αναποστολή, να προστατεύσει τα λάστιχά μας. Τα λάστιχά μας παθαίνουν μεγάλη φθορά από την υπεριόδυνα ακτινοβολία, από τη βρωμιά, από τις σκόνες, από τα νερά κτλ. Με έναν dressing όπως το Tire Black Wax μπορούμε να το εφαρμόσουμε πάνω στα λάστιχά μας, είτε του αυτοκινήτου, είτε του φορτηγού, είτε της μοτοσυκλέτας μας, για να πετύχουμε ομορφιά πάνω στα λάστιχα μας, αλλά επίσης και μεγάλη προστασία. Το εφέ που αφήνει το Tire Black Wax είναι το φυσικό, είναι το natural finish του λαστίχου, είναι σαν τις σιωπίες το λαστιχάρι και αγόρασες έναν καινούριο λάστιχο, το οποίο αφήνει μια πολύ λίαν επιφάνεια και όμορφη πολλά στο μάτι για εκείνους που προτιμούν φυσικά τη φυσική ομορφιά του λαστίχου. Πώς χρησιμοποιείται το Tire Black Wax? Το πρώτο βήμα για να το χρησιμοποιήσουμε αυτό είναι να καθαρίσουμε πολύ καλά το λάστιχό μας. Συνιστούμε ειδικές βούρτσες λαστίχου για να πάμε βαθιά εκεί που είναι η χαράξεις του λαστίχου, να καθαρίσουμε πολύ καλά, να ξεπλύνουμε και να στεχνώσουμε το λάστιχο και μόνο τότε προτείνουμε να εφαρμόσουμε το Tire Black Wax, για τον λόγο ότι θέλουμε να αρπάξει καλά πάνω στο λάστιχο. Πώς το χρησιμοποιούμε? Πολύ απλό. Το Tire Black Wax έρχεται με το δικό του σφουγγαράκι, το οποίο βρίσκεται εδώ, ειδικά παραμένω από την Ιαπωνία. Ανοίγουμε το σφραγισμένο κουτί με αυτόν τον τρόπο ή με έναν κατσαβίδι και αυτό είναι το υλικό που βρίσκεται μέσα στο κουτάκι μας. Είναι φυσικό κερί. Απλά θα έρθουμε και θα πάρουμε λίγο από το Tire Black Wax στο σφουγγαράκι μας, ίσως λίγο περισσότερο, κάπως έτσι, και μετά θα εφαρμόσουμε πάνω στο λάστιχό μας. Θα εφαρμόσουμε με κυκλικές κινήσεις όλο το λάστιχο και θα τα αφήσουμε για 5 με 10 λεπτά. Όταν τα αφήσουμε για 5 με 10 λεπτά το Tire Black Wax πάνω στο λάστιχό μας, τότε θα πάμε με έναν καθαρό μπανί και θα σκουπίσουμε το Tire Black Wax που περίσσεψε πάνω στο λάστιχο. Δεν θέλουμε να έχει υπερβολικό, θέλουμε να εφαρμοστεί όσον πρέπει. Αφού σκουπίσουμε με το μπανί μας το λάστιχο μας, τέλειωσε. Εφαρμόσαμε το Tire Black Wax πάνω στο λάστιχο μας και το λάστιχο μας θα είναι προστατευμένο για ένα μήνα από υπεριόδες ακτινοβολίες, από λάσπες, από σκόνες κτλ. Και το πιο σημαντικό είναι υδροφοβικό, δηλαδή το νερό θα πηγαίνει πάνω και θα φεύγει με μεγάλη ευκολία. Τα πλεονεκτήματα δεν είναι μόνο η αισθητική του λαστίχου, είναι και η βελτίωση της μακροζωίας του λαστίχου, δηλαδή επειδή θα το φροντίζουμε θα αντέξει περισσότερο αυτόν τον λάστιχο σε σύγκριση με το αν δεν εφαρμόζαμε κάποια προστασία. Και τώρα, η έκπληξη αυτού του προϊόντος είναι το εξής. Ένα τεράστιο πρόβλημα που έχουμε στην Κύπρο είναι οι προφυλακτήρες μας, προφυλακτήρες πολυουρεθάνης, οι οποίοι χάνουν το χρώμα τους από το πολύ τον ήλιο που έχουμε. Αυτόν το χημικό, το Tire Black Wax, επίσης μπορεί να προστατεύσει τους προφυλακτήρες, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι θα επαναφέρει το χρώμα τους. Εάν ο προφυλακτήρας μας είναι ή σκούρος, γκρίζος ή μαύρος, τότε αυτόν το χημικό θα επαναφέρει πίσω το χρώμα και θα μείνει για πολύ καιρό προστατεύοντας τον προφυλακτήρα σας για μέχρι ένα μήνα από τις καιρικές συνθήκες, αλλά το χρώμα θα μείνει για πολύ περισσότερο. Οπότε αν έχουμε ένα αυτοκίνητο με ξοβαμένους προφυλακτήρες, αυτό θα μας σώσει. Είναι πολύ καλή δουλειά, είναι φυσικό κερί και απαραίτητο κομμάτι στο στούντιό μας, το προσφέρουμε και σαν υπηρεσία για τους πελάτες που έπαθαν φθορά ή προφυλακτήρες και τα λάστιχά τους. Αυτό λοιπόν είναι το Tire Black Wax, απίστευτο προϊόν,
θέλω στα comments κάτω να μου πείτε αν το έχετε χρησιμοποιήσει και επίσης αν σας άρεσε το βίντεο θέλω να κάνετε like και subscribe με το κουδουνάκι εκεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ανυπομονώ να σας δω στο επόμενο μας βίντεο.